Θεωρούμε πως η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο που δεν αρμόζει στη γλώσσα της διπλωματίας, απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Όπως γνωρίζετε, η γενοκτονία στον Πόντο και τη Μικρά Ασία, ένα υποσύνολο μόνο της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν έχει αναγνωριστεί μόνο από την Ελληνική Βουλή. Και από πλήθος έχει αναγνωριστεί, από πλήθος ξένων χωρών και πολιτιών. Εάν η ελληνική ηγεσία, που δεν μπορεί να ξεχάσει ότι τους ρίξαμε στο Αιγαίο, επιθυμεί να αντιμετωπίσει την ιστορία της, πρέπει πρώτα να δει την έκθεση της Επιτροπής Ερευνών των Συμμαχικών Χωρών, η οποία διαπίστωσε τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο ελληνικός στρατός κατά την εισβολή στην Ανατολία και τις διατάξεις της Συνθήκης της Λοζάνης που καταδίκασαν την Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση στους Τούρκους για τις σφαγές και τις φρικαλαιότητες που διέπραξε. Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε την Τουρκία να αποστεί από περαιτέρω προκλήσεις. Η ύβριση είναι η επιλογή εκείνου που δεν μπορεί να αποδεχθεί την ιστορία του, εκείνου που δεν έχει επιχειρήματα και προτιμά να προκαλεί και να απειλεί, εκείνου που αρνείται πεισματικά να σεβαστεί τους κανόνες που ισχύουν εναντί όλων και που αξιώνει αυθαιρέτως ειδική μεταχείριση. Η διαρκής προσπάθεια της Τουρκίας να διαστρεβλώσει ιστορικά γεγονότα προκαλεί θλίψη και την εκθέτει, όπως και η χρήση από πλευράς της ανίκειων εκφράσεων. Δεν θα την ακολουθήσουμε. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο προκλητικών και εμπριστικών δηλώσεων. Φεύγοντας από τη συνάντηση, ναι, ο ίδιος ο Ερντογάν μας είπε: εντάξει, και να μην χτυπάμε πολύ τα χέρια στο τραπέζι, εννοώντας ότι καλό θα ήταν, αν είναι να πάμε σε ένα δρόμο συνεννόησης, να πέσουν οι τόνοι. Από εκεί και πέρα έρχεται αυτή η δήλωση που πάλι κάνει λόγο για πολεμικές νίκες, συντριβή των Ελλήνων. Η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική της κλιμάκωσης των προκλήσεων, την ώρα που είναι σε εξέλιξη έντονη κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο μετά το μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη. Η κυβέρνηση θα ενημερώσει τις επόμενες ημέρες τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών σε συνεννόηση με την Αίγυπτο που θα κάνει το ίδιο, ενώ ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μια γραμμή ήρεμης αποφασιστικότητας. Παρακολουθούμε τα πάντα. Βλέπετε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πάρει πάνω του. Ο Υπουργός Εξωτερικών κινείται συνέχεια και εμείς κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η κυβέρνηση της Τρίπολης, εκβιαζόμενη από την Τουρκία εξαιτίας προφανώς των προωθήσεων του δυνάμεων του στρατηγού Χαφτάρ τις τελευταίες μέρες, υπέγραψε το κείμενο αυτό. Κατά τη γνώμη μας, είναι λάθος, και τη γνώμη την προσωπική, αν θέλετε, είναι λάθος να προσπαθείς να κατευνάσεις την Τουρκία, έχοντας το θέμα του προσφυγικού. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που ο κύριος Ερντογάν αποθρασύνεται και προβαίνει σε συστηματικές και παράνομες ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, χρειάζεται εθνική ομοψυχία, εθνική συνεννόηση, αλλά και αποφασιστικότητα. Την Τρίτη θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα για τις ενέργειες της κυβέρνησης.